Η γυναίκα εργαζόμενη στο ΔΕΣΦΑ θα έλεγα σημαίνει ασφάλεια. Ασφάλεια να εκφράσεις τις ιδέες σου, να διεκδικήσεις, να εκφραστείς γενικά, χωρίς να νιώθεις ότι θα κριθείς λόγω φύλου. Δεν νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι αρκετά διαφορετικές στην ενέργεια από ό,τι σε άλλους κλάδους. Είναι μεν ένας ανδροκρατούμενος κλάδος, αλλά οι προκλήσεις είναι κοινές όπως και αλλού. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία για τις εταιρείες του κλάδου να γίνουν περισσότερο συμπεριληπτικές. Λόγω του μετασχηματισμού που βιώνουμε και της ανάγκης να στραφούμε σε ενέργειες περισσότερο καθαρές, άρα ανάγκη για περισσότερη καινοτομία, περισσότερες ιδέες, περισσότερη συμπερίληψη. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές, απλά γίνονται αρκετά αργά. Υπάρχουν γυναίκες που αναλαμβάνουν όλο ένα και περισσότερο θέσεις ευθύνης σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στο δημόσιο και σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Ωστόσο, ο δρόμος είναι μακρύς. Παραμένει ο κλάδος με τη χαμηλότερη εκπροσώπηση γυναικών. Νομίζω μια συμβουλή είναι μια κοινή συμβουλή που δίνουμε. Η πίστη στις δυνάμεις, πίστη στις ικανότητες. Ωστόσο, μια συμβουλή που αρχικά δεν την είχα εκτιμήσει τη στιγμή που την άκουσα, αλλά όσο περνάει ο χρόνος καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο την αξία της, είναι η έννοια της δικτύωσης. Το να μπορέσεις να χτίσεις ένα δίκτυο από ανθρώπους που πραγματικά υιοθετούν, υποστηρίζουν την έννοια της συμπερίληψης και να μπορείς να απευθύνεσαι σε αυτούς σε κρίσιμες στιγμές. Να λειτουργήσουν ως οι δικοί σου μέντορες ή το δικό σου δίκτυο ασφαλείας.